Και να βάλουμε στην συζήτησή μας και να τον καλησπερίσω τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον κύριο Δημήτρη Ξενάκη, καθηγητή του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε Ξενάκη. Καλησπέρα, κυρία Σπαγκελάκη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Η διεθνής κοινότητα, κύριε Ξενάκη, παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Τουρκία. Τις παρακολουθούσε όπως καταγραφόντουσαν όλο το τελευταίο διάστημα. Φυσικά το εκλογικό αποτέλεσμα είναι εκείνο το οποίο ενδιαφέρει την Δύση, ενδιαφέρει και την Ελλάδα. Τα διακυβεύματα είναι πολλά όχι μόνο για το εσωτερικό της Τουρκίας, αλλά και για τις σχέσεις της με την Δύση και την Ελλάδα. Ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπετε να καταγράφονται και τα αποτελέσματα και τι είναι εκείνο το οποίο περιμένετε? Ναι, πράγματι πολύ σωστά. Είναι εκλογές σταυροδρόμοι, όπως λέμε, για μια πραγματικά δύσκολη εκλογική αναμέτρηση, στην οποία διακυβεύεται το μέλλον του κυρίου Ερντογάν, εάν θα τα καταφέρει να συνεχίσει την 20ετή και πλέον διακυβέρνησή του στην Τουρκία, ή εάν θα έχουμε αλλαγή σελίδας και μία, αν θέλετε, τελείως διαφορετική προσέγγιση από την πλευρά έτσι, του άλλου συνασπισμού, με επικεφαλής τον κύριο Κιλιτζάρογλου, ο οποίος ηγείται του σχήματος της αντιπολίτευσης. Προφανώς τα διακυβεύματα δεν αφορούν μόνο το εσωτερικό της Τουρκίας, αλλά και τις σχέσεις με την παγκόσμια κοινότητα και βεβαίως την σύγκρουση Ανατολής-Δύσης, η οποία έχει επανέλθει στο προσκήνιο και που είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την εκλογική διαδικασία. Δηλαδή ο διεθνής παράγοντας και η στάση του, διότι έχει διαφανεί μία στήριξη της Δύσης στον κύριο Κιλιτζάρογλου και στον συνασπισμό αυτό, προκειμένου να αντικατασταθεί ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος στα μάτια της Δύσης, λανθασμένα βεβαίως κατά την αντίληψη των περισσότερων διεθνολόγων, αποτελεί το πρόβλημα και όχι ο δομικός αναθεωρητισμός ο οποίος διέπει το τουρκικό πολιτικό σύστημα. Να τολμήσω να κάνω μια ομοίη ερώτηση, κύριε Ξενάκη, γιατί φαντάζομαι ότι αυτή είναι και η ερώτηση που θα ήθελα να θέσουν και οι τηλεθεατές μας. Τελικά την Ελλάδα τι την συμφέρει? Έτσι απλά θα το θέσω. Ένας Ερντογάν, ο εχθρός που ξέρουμε, εχθρός σε πολλά εισαγωγικά, επιτρέψτε μου, ή ένας Κιλιτζάρογλου που ενδεχομένως να θέλει να δείξει και ένα καλό πρόσωπο, ή αυτό είναι μια πλάνη? Κοιτάξτε να δείτε, σε επίπεδο ρητορικής, ο κύριος Κιλιτζάρογλου και ο συνασπισμός του δεν είναι λιγότερο αναθεωρητική η ρητορική αυτών των ανθρώπων από τον κύριο Ερντογάν, ίσα που σε κάποιες περιπτώσεις είναι ακόμη πιο ακραία στο επίπεδο των διεκδικήσεων εντός εισαγωγικών, των παράνομων διεκδικήσεων που τα τουρκικά, εν πάση περιπτώσει, πολιτικά κόμματα πολλές φορές πίεζαν τον κύριο Ερντογάν να διεκδικήσει ακόμη περισσότερα από την Ελλάδα. Συνεπώς δεν έχω να περιμένω κάτι καλύτερο από εκείνον. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο, και θα απαντήσω στο ερώτημά σας με ευθύτητα, είναι ότι η στήριξη της Δύσης στον κύριο Κιλιτζάρογλου, σε νίκη του κυρίου Κιλιτζάρογλου, ενδεχομένως οδηγήσει σε επιπλέον πιέσεις στην χώρα μας για να τα βρούμε, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, σε μια σειρά από ζητήματα που είναι προβληματικά για τη σχέση μας εντός της Νατοϊκής Συμμαχίας, δηλαδή αυτή η διένεξη στο Αιγαίο, θα προσπαθήσουν, θεωρώ, να μας οθήσουν σε μία λύση προκειμένου να βοηθήσουν και το καθεστώς Κιλιτζάρογλου να σταθεροποιηθεί, γιατί δεν θα είναι εύκολη η αλλαγή σελίδας στην Τουρκία εάν και εφόσον ο κύριος Κιλιτζάρογλου τα καταφέρει, διότι ο κύριος Ερντογάν είχε εδώ και 20 χρόνια εγκαθιστήσει ένα τέτοιο σύστημα, ένα imperium πάνω στην Τουρκία, όπου το κράτος είναι εκείνος. Mm-hmm. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η μετάβαση και βεβαίως θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τις παράλληλες βουλευτικές εκλογές, όπου και εκεί υπάρχουν δύο συνασπισμοί, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν ποτέ και δεν έχουμε καθαρή εικόνα για το τι πρόκειται να γίνει. Δηλαδή η αλλαγή καθεστώτος στην Τουρκία δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τις προεδρικές εκλογές αλλά και από τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών. Mm-hmm. Το γεγονός ότι οι περισσότερες δημοσκοπήσεις μας οδηγούν στην
μας οδηγούν σε μια εικόνα μιας δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης την επόμενη εβδομάδα, θεωρώντας ότι κανένας από τους δύο μεγάλους μονομάχους δεν θα καταφέρει να πιάσει το 50%, κάνει ακόμα πιο περίπλοκο το τοπίο, διότι υπάρχουν και πολύ σημαντικά ζητήματα κομματικής συσπήρωσης αυτούς τους δύο μεγάλους συνασπισμούς, διότι υπάρχουν ψηφοφόροι, για παράδειγμα, του ΑΚΕΠΕ, που δεν βλέπουν θετικά την εκλογική συμπόρευση, για παράδειγμα, με τους ακραίους του Χουνταπάρ, ή αντίστοιχα, αν θέλετε, ψηφοφόροι της ΑΣΚΕΝΕΡ, που επίσης δεν βλέπουν θετικά τον κύριο Κιλιτζάρογλου, ή οι ψηφοφόροι του ΧΑΝΤΕΠΕ, οι οποίοι δεν πρόκειται να στηρίξουν μαζικά, έτσι, κάποιον προεδρικό υποψήφιο της αντιπολίτευσης. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν και τα αντίπαλα μπλοκ τα οποία έχουν δημιουργηθεί, αλλά σε τόσο μεγάλους πολυπληθείς και πολυδιάστατους κομματικούς συνασπισμούς, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε διαρροές. Σε αυτό το μεσοδιάστημα, εφόσον λοιπόν πάμε σε δεύτερους κάλπες για την Τουρκία, επειδή μεσολαβούν και οι εκλογές στην Ελλάδα, υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την ελληνική πραγματικότητα, ή αν μπορεί να προκύψουν ζητήματα στο εσωτερικό της Τουρκίας, τα οποία αφορούν και την Ελλάδα, σε αυτή ακριβώς τη μάχη για την επικράτηση. Κυρία Σφαγιανάκη, είναι πολύ σημαντική η ερώτηση αυτή που βάζετε, διότι όπως σας είπα, μια ενδεχόμενη αλλαγή καθεστώτος θα σημάνει και μια τεράστια αναταραχή, και γενικώς το γεγονός ότι πρόκειται να αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα, είναι βέβαιο ότι θα αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα. Όποιος και αν είναι ο ηττημένος, όποιος και αν είναι ο νικητής, ήδη το έχουν κάνει. Ο μεν συνασπισμός του Ερντογάν έχει επικοινωνήσει ότι θα γίνει ένα πραξικόπημα. Η Δύση κάνει ένα επιχειρεί ένα πραξικόπημα και αλλαγή καθεστώτος στην Τουρκία. Ενώ η άλλη πλευρά, η πλευρά Κιλιτζάρογλου, έχει προειδοποιήσει ότι θα υπάρχει βία και νοθεία, όπως συνέβη και το 2015, όταν κινδύνευσε να χάσει ο κ. Ερντογάν την εξουσία. Άρα και στο επίπεδο, αν θέλετε, της καταμέτρησης και της διασφάλισης της διαφάνειας και της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι είναι μια χώρα η Τουρκία όπου έχουμε παραδοσιακά παρεμβάσεις στα εκλογικά αποτελέσματα, καταγγελίες, και είναι βέβαιο ότι αν δεν αρέσει το αποτέλεσμα στον κύριο Ερντογάν, τότε τα πράγματα δεν θα είναι και πάρα πολύ ομαλά. Δεν νομίζω ότι θα εξελιχθούν πάρα πολύ ομαλά. Αυτές είναι οι ανησυχίες μας στην περίπτωση που τα καταφέρει ο κύριος Κιλιτζάρογλου. Και βεβαίως, όπως σας είπα, η φόβη για το τι μέλη γενέστε μετά. Βεβαίως, εάν συνδυαστεί αυτή η αναταραχή και με μια παρατεταμένη περίοδο εκλογικών αντιπαραθέσεων στη χώρα μας, δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει συνολικά την πολύ ρευστή ασφάλεια που έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί μας έχει συνηθίσει και η Τουρκία σε περιόδους όπου υπάρχουν μεταβατικές, να το πω έτσι, εκλογικές περιόδους στη χώρα. Να σας θυμίσω και τα Ήμια, που είναι το πιο κλασικό παράδειγμα για τέτοιου είδους στρατηγικές της Τουρκίας. Είναι μια περίοδος στην οποία δεν πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η Τουρκία δεν θα μας δείξει τον κακό της εαυτό. Μια στημένη ενδεχομένως ένταση που θα εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντα ως ένταση στο εσωτερικό της Τουρκίας, έτσι. Ακριβώς, και αν ο κύριος Ερντογάν κινδυνεύει στο δεύτερο γύρο, εάν δηλαδή οι μετρήσεις του στο δεύτερο γύρο, ακόμη και η επόμενη εβδομάδα είναι μια επικίνδυνη εβδομάδα. Πάντως, όπως και να έχει, κύριε Ξενάκη, καταλαβαίνω ότι αμέσως μετά τη λήξη των εκλογών στην Τουρκία μιλάμε για ένα ξεκάθαρο επαναπροσδιορισμό των σχέσεων της Τουρκίας με την Ελλάδα, είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν ξέρω αν με τον κύριο Ερντογάν, τον οποίο περιέργως, έτσι, αυτόν τον περίεργο ηγέτη, θεωρούμε, νομίζω η πλειονότητα των Ελλήνων διεθνολόγων θεωρεί ότι τουλάχιστον από αυτόν ξέρουμε τι να περιμένουμε. Better the devil I know, έτσι, καλύτερα το διάβολο που γνωρίζω παρά τον άλλο που δεν γνωρίζω.
Οπότε ανάμεσα στη χαρτογραφημένη, εν πάση περιπτώσει, συμπεριφορά του κυρίου Ερντογάν και στην αχαρτογράφητη του κυρίου Κιλιτζάρογλου, με δεδομένη τη στήριξη της Δύσης και ταυτόχρονα τη μεγάλη δυσαρέσκεια της Ρωσίας, έχουμε, αν θέλετε, μια κατάσταση η οποία θα πρέπει να επανεξετάσουμε και δικά μας ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής, θα έλεγα, καθώς υπάρχουν εξελίξεις, νομίζω, τουλάχιστον από την αρχή του πολέμου με την Ουκρανία, που δεν δικαιούμαστε να αγνοούμε έτσι για παραπάνω διάστημα. Πάντως, τολμώ να σχολιάσω σε αυτό το σημείο, γιατί μου δίνετε και την πάσα, κύριε Ξενάκη, είναι ότι στην εσωτερική προεκλογική ατζέντα τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής είναι ακόμα χαμηλά. Τουλάχιστον ακόμα. Νομίζω ότι δεν συζητήθηκαν επαρκώς, παρότι το βασικό μας πρόβλημα και, αν θέλετε, ο βασικός πυλώνας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, που είναι η αντιμετώπιση του ανατολικού μας γείτονα και της αναθεωρητικής του στάσης, είναι κάτι στο οποίο δεν είχαμε, θα έλεγα, οπισθοδρόμηση τα τελευταία χρόνια, και παρόλα αυτά δεν υπήρξε, νομίζω, σοβαρή αντιπαράθεση, ενώ υπήρξε σε άλλα ζητήματα σημαντικά και κρίσιμα για την οικονομία, για την ανάπτυξη. Σε αυτό το ζήτημα, στην ελληνική, στο πλαίσιο των ελληνικών εκλογών, δεν νομίζω ότι υπήρξε μια σοβαρή αντιπαράθεση ή τουλάχιστον σοβαρές διαφορές ανάμεσα στις προτάσεις των πολιτικών κομμάτων. Και νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να μας απασχολήσει περισσότερο, γιατί κακά τα ψέματα, καλές είναι οι συμφωνίες, καλές είναι και οι αμυντικές προμήθειες και η ενίσχυση της αμυντικής και αποτρεπτικής μας ικανότητας, αλλά στο επίπεδο της αντιμετώπισης των τουρκικών διεκδικήσεων διπλωματικά, με μια στρατηγική η οποία θα έχει αρχή, μέση και τέλος, αυτό εγώ δεν το έχω ακούσει και θα ήθελα πολύ να επικεντρωθούν και η πολιτική αρχηγή, αλλά νομίζω και τα κόμματα, στην αναζήτηση μιας καλύτερης στρατηγικής που θα είναι περισσότερο proactive, δηλαδή θα προβλέπει και θα λειτουργεί όχι τουλάχιστον με τους όρους που λειτουργεί μέχρι σήμερα, που λειτουργούμε σαν ένας ακόλουθος, αντιδρώντας σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Τουρκία και όχι διαμορφώνοντας, όπως θα έπρεπε, νομίζω, να είναι η δική μας, και ο δικός μας ρόλος και η δική μας συνεισφορά στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Σημαντική επισήμαση. Αυτή μία εβδομάδα μένει για τις εθνικές εκλογές στην Ελλάδα, κύριε Ξενάκη. Ενδεχομένως να ακούσουμε λοιπόν περισσότερα πράγματα για την εξωτερική πολιτική, όπως και να έχει. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Τουρκία. Με το αποτέλεσμα πλέον θα μιλήσουμε και θα σχολιάσουμε εκ νέου την κατάσταση και τα δεδομένα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σφαγγενάκη. Καλή συνέχεια.